Σας καλωσορίσω σε αυτή την έτσι για μας πολύ συναισθηματικά φορτισμένη έκθεση Μαγκουντέ, η οποία είναι μια έκθεση ενός αγαπημένου φίλου και συνεργάτη που μέχρι πριν κάποια χρόνια ήταν στενό μέλος της αρχαιολογικής οικογένειας στην Ανασκαφή των Αγών, γιατί ο Γιώργης Πούπης, που τον τιμάμε σήμερα με αυτή τη μικρή έκθεση, ήταν μαζί μας στις Αιγαίες από το 1987. Είναι αυτός που φωτογράφησε τον τάφο της Ευρυδίκης, είναι αυτός που φωτογράφησε τη Δέσποινα των Αιγών, φωτογράφησε τον Ανδρόνικο στην Ανασκαφή τότε, έτσι μοναδικές εικόνες που είναι και πια στο διαδίκτυο. Πολλές από τις εικόνες που θα δείτε στο site μας στις Αιγαίες είναι του Γιώργη Πούπη, ο οποίος είχε έναν τρόπο να βλέπει τα αρχαία αντικείμενα πολύ διαφορετικό. Και θυμάμαι όταν κουβεντιάζαμε, ξέρετε, όταν στείλουμε αρχαία για να φωτογραφηθούν, πάντοτε συζητούμε με τον φωτογράφο πώς τα θέλουμε και μου λέγε τώρα τι θες, αρχαιολογικά ή με ψυχούλα. Και εγώ το έλεγα πάντα βέβαια με ψυχούλα. Και έτσι έχουμε αυτές τις αποτυπώσεις και το κεφάλι του Φιλίππου που κυκλοφορεί. Το πολύ ωραίο. Και το κεφάλι του Αλέξανδρου και τα ασημένια αγγεία. Όταν τα βλέπετε πολύ ωραία και θέλετε να τα πιάσετε και να τα αγγίξετε, είναι φωτογραφίες του Γιώργη αυτές. Εδώ όμως θέλω να κάνουμε κάτι άλλο. Να μην δείξουμε αρχαιολογικά, αλλά να δείξουμε μία σκηνή από τη ζωή του, γιατί είναι ένα δικό του ταξίδι, που κοιτάζει την οικουμένη και να εντάξουμε αυτή την εκδήλωση στο σύνολο των πραγμάτων που κάνουμε στο μουσείο, είτε με ανθρώπους που έχουν σχέση με την αφορία αρχαιοτήτων Ιμαθίας και τη Βέρεια, και ήταν αυτό ο Γιώργης, είτε με τις βαθιές μας στην οικουμένη μέσα από τον ψηφιακό Αλέξανδρο, και είναι αυτό η Αίγυπτος του Γιώργη. Θα σας μιλήσει για την έκθεση η επιμελήτρια που είναι η κυρία Αρτμίνη Πάκα, αρχιτέκτον, επίσης πολύ στενή φίλη και συνεργάτης δική μας, και θα σας πει αυτή ό,τι θέλει για την έκθεση και το Γιώργη. Εγώ να σας πω δύο κουβέντες για τα ερχόμενα όπως κάνω συνήθως, διότι όπως ξέρετε σταματημό δεν έχουμε. Εντάξει, έχουμε πολλά εκπαιδευτικά που τρέχουν και για ενήλικες έχουμε εκδηλώσεις που είναι ξενάγηση από την κυρία Μαρία Χειμονοπούλου και ξενάγηση που είναι ο Γιάννης ο Γρεκός. Θα τα δείτε όλα στο πρόγραμμα που έχουμε ανεβάσει. Με συγχωρείτε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι ακριβώς τις μέρες. Είναι πάντως μέσα στον Οκτώβριο, το Σαββατοκύριακο Μαρία. Ωραία, κάπου εκεί, και ο Γιάννης τη Δευτέρα. Ιδιαίτερες ξεναγήσεις, με ιδιαίτερο φόκους, κάνουν και οι δύο. Εγώ να σας πω ότι στις 3 Νοεμβρίου έχουμε μία μεγάλη δράση που αφορά κυρίως τις γυναίκες εξημών και εμάς, ΜΕΙΤΑ, στο Νέο Μουσείο των Αιγών, μία ημερίδα στις 3 Νοεμβρίου Σάββατο, με θέμα, εντάξει, ο καρκίνος του μαστού είναι και η ευαισθητοποίηση γι' αυτό, αλλά εμείς πέρα από τους δύο γιατρούς που θα είναι εκεί και θα μας μιλήσουν, θα προχωρήσουμε σε άλλα πράγματα για να είναι έτσι πιο ενδιαφέρον για όλους μας. Θα μιλήσουμε για το στήθος στην μοντέρνα ποιήση. Θα είναι ο Γιώργος ο Λιώλιος που θα τα πει αυτά. Ο Γιάννης ο Γρεκός θα μας πει για το στήθος στην αρχαία λογοτεχνία. Εγώ θα μας πω για το γυναικείο σώμα στην αρχαία τέχνη. Και θα έχουμε την τιμή να έχουμε τον πρόεδρο των γιατρών που ασχολούνται με τον καρκίνο, τον κύριο Μπουκοβίνα, ο οποίος είναι συγχρόνως και ένας άνθρωπος που έχει εμβαθύνει στο θέμα της φιλοσοφίας της υγείας, του θανάτου, της ζωής του καρκίνου, και θα μας μιλήσει και αυτός. Και επίσης θα έχουμε την αγαπημένη όλων σας, όπως διαπίστωσα, την κυρία Σόνια Θεοδωρίδου, που θα μας τραγουδήσει και αυτή το κλείσιμο αυτής της εκδήλωσης. Αυτό θα είναι μια εκδήλωση με την υποστήριξη της εφορίας, βεβαίως με την υποστήριξη του Συλλόγου των Φίλων του Μουσείου, οι οποίοι αύριο έχουν και μια πρώτη επαφή με τους χώρους μας, και όσοι ενδιαφέρεστε είστε καλεσμένοι να έρθετε, να γραφτείτε στο Σύλλογο εννοώ. Είναι ο Σύλλογος των Φίλων του Μουσείου των Αιγών και του δικτύου αυτού, το οποίο δικτύο αυτού, όπως έχουμε ενιαίο εισιτήριο, είναι τούτο το μουσείο και το αρχαιολογικό της Βέρειας. Και τώρα παρακαλώ την Ακμίνη να μας πει κάτι για αυτή την έκθεση. Καλησπέρα σε όλους. Ναι, είναι ιδιαίτερα φορτισμένη αυτή η έκθεση συναισθηματικά και για την Αγγελική και για μένα.
Γιατί είναι οι φωτογραφίες του Γεώργη του Κούπη σε ένα μουσείο βυζαντινό. Γιατί ο Γιώργης αγαπούσε πάρα πολύ την Ανατολή, αγαπούσε πάρα πολύ την ιστορία. Τα ταξίδια του αυτή τη στιγμή γύρισε από την Ευρώπη, επικεντρώθηκαν στις χώρες γενικά της Ανατολικής Μεσογείου. Η Αίγυπτος ήταν ένα από τις πρώτες φορές που ήρθε αντιμέτωπος και κοίταξε και ενθουσιάστηκε την Ανατολή, που αποτέλεσε μετά για πάρα πολλά χρόνια ο προορισμός των περισσότερων ταξιδιών του. Είναι σκηνές οι οποίες, αυτές που βλέπετε, που αποτυπώνουν την αγάπη του και την ευαισθησία του απέναντι σε αυτό το τοπίο, αλλά και στους ανθρώπους, που τους κοιτάει πάντα με μία βαθιά τρυφερότητα, με τους οποίους σχετίζονταν χωρίς να μιλάει τη γλώσσα τους, που τον καλούσαν να καθίσει μαζί τους, να πιει τσάι μαζί τους, να καπνίσει ναργιλέ μαζί τους, και αισθανόμενος πάντα μία ιδιαίτερη σχέση με τους χώρους αυτούς, με την ιστορία τους, με τη διαχρονία τους, με αυτό που τους έκανε να πάλλονταν και που το συναισθάνονταν βαθιά. Και αυτό το πρώτο ταξίδι ήταν η αφετηρία μια σειρά ταξιδιών που έκανε στη συνέχεια ο Γιώργης στην Ανατολή, πάντα κοιτάζοντας με την ίδια ευαισθησία και την ίδια αγάπη αυτόν τον παράλογο για κάποιους πιο ορθολογικούς ανθρώπους κόσμο. Βλέπετε αυτές τις φωτογραφίες της καθημερινής ζωής, τα περιβάλλοντα, την κατάνοιξη μέσα στους χώρους λατρείας, την αίσθηση της ιστορίας που κουμπώνει με την καθημερινή ζωή και τους ανθρώπους που ζουν μέσα σε αυτούς τους χώρους. Και ο Γιώργης σίγουρα είχε μία θέση στον χώρο τον ευρύτερο των εγών, όντας ένας συνεργάτης από τα παλιά, πάντα με μία μεγάλη διαθεσιμότητα και αγάπη για το έργο των ανθρώπων που καταπιάνονταν με την ιστορία, ανακάλυπταν τα σπαράγματά της και στέκονταν σε αυτή την μνήμη με έναν τρόπο ιδιαίτερο, όπως είναι η Κυλική, όπως ήταν ο Ανδρόνικος, όπως ήταν ο κόσμος της εφορίας. Άρα είναι καλό που γίνεται αυτή η έκθεση εδώ και σας προσκαλούμε να την χαρείτε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ τώρα να σας πω ένα μυστικό. Υπάρχει ο ίδιος ο φωτογράφος. Η φωτογραφία του είναι πίσω από την Κολέτα, εκεί. Είναι ο Γιώργος στα νιάτα του και είναι μια φωτογραφία της επιμελητρίας της έκθεσης, την οποία ευχαριστώ πολύ, της Αρκμήνης. Και ευχαριστώ γενικώς και τα παιδιά που από την εφορία ενημερώθηκαν, της Μιχάλη, το Στέλιο τον Κοσβίτσκα και τον Ιάκωβο τον Σαλίου, τους φοιτητές μας, οι οποίοι έχουν γίνει πια εξπέρας στο να στείλουν εκθέσεις στο Πιτς Φιτίλι. Και ευχαριστώ και όλους εσάς που ήρθατε.